frente. ¿Qué será? ¡Viva! ¡Viva! ¡Gana! Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Το είχα πει κιόλας όταν τυχαία, γιατί τίποτα δεν τυχαίο τελικά. Όλα γίνονται για ένα λόγο. Είχα βρεθεί στην Καβάλα πριν από ένα χρόνο, πάλι για δουλειά. Είχα πει ότι θα επιδιώξω να ξανάρθω. Και όταν τα παιδιά μου έστειλαν ένα μήνυμα στο Facebook ακόμη, δηλαδή δεν έγινε μέσω μανατζαρέων και μεσαζόντων, το εκτίμησα πάρα πολύ και άδραξα την ευκαιρία να είμαι εδώ. Χρωματιστή πόλη, Καβάλα, χρωματιστή πόλη, είναι μια γιορτή σήμερα. Μια γιορτή που δείχνει ότι αυτός ο τόπος, πέρα από πάρα πολύ όμορφος, εγώ το λέω και το έχω πει και στο ραδιόφωνο, θα το πω και στη τηλεόραση πρώτο ο Θεός τώρα που ξεκινάει η σεζόν, ότι η Καβάλα είναι η πιο όμορφη πόλη που έχω βρεθεί. Το λέω και ξαλαφρώνω, γιατί. Ναι, γιατί εχθές που ήρθα ήταν λίγο περίεργη ημέρα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα. Τέλος πάντων, ναι, έχουμε και τα δικά μας εμείς εκεί. Εδώ λοιπόν ένιωσα να ξαλαφρώνω. Μόνο απλά βρέθηκα εκεί στο πάρκο Φαλήρου. Έχετε έναν πολύ όμορφο τόπο και πρέπει να τον αγαπάτε και πρέπει να αγαπάτε ένα τον άλλον, γιατί είστε γελαστοί και όμορφοι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θέλω να περάσουμε με τη βοήθεια των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό ότι η Action Team έκανε όλο αυτό το πράγμα. Η Action Team αποτελείται από νέους ανθρώπους. Φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ενήλικες. Είναι λοιπόν και ένα μάθημα ότι εφόσον μπορέσαμε να γεμίσουμε χρώμα την πόλη, φανταστείτε τι μπορούμε όταν ενωθούμε όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα που να κάνει το όνομα της Καβάλας να ακουστεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά ευχαριστούμε και τη Δημοτική Αρχή και όλους όσοι βοήθησαν, όπως είναι και η Λέσχη Φιλάθλων Καβάλας, όλοι όσοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τα παιδιά. Τα παιδιά όμως περνάνε αυτό το μήνυμα και χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Χρειαζόμαστε χρώμα στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε να είμαστε το χρώμα στη ζωή μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν πρέπει να περιμένουμε από εξωγενείς παράγοντες να ομορφύνει η ζωή μας. Εμείς πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία και να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, την πόλη μας καλύτερη, τη χώρα μας καλύτερη.